συνάδελφοι συνταξιούχοι, βρισκόμαστε μπρος σε νέες περιπέτειες με το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που ετοιμάζουν να περάσουν αυτές τις μέρες. Που αυτό σημαίνει νέες περικοπές στις συντάξεις, νέα φτωχοποίηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας που στηρίζουν τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Το ΕΚΑΣ κόβεται από χιλιάδες συναδέλφους συνταξιούχους του ΟΑΕ. Το ταμείο μας, που υπήρξε ένα ταμείο υγιές και ήταν πλεονασματικό μετά από τη λέλαπα των μνημονίων της τελευταίας πενταετίας, οδηγείται στη χρεοκοπία και κατάρρευση με έλλειμμα 537 εκατομμύρια το χρόνο. Το πρόβλημα του ταμείου μας μεγαλώνει από την αδυναμία των συναδέλφων επαγγελματιών που δεν μπορούν να πληρώσουν τις δίμηνες συνδρομές τους. Συγκεκριμένα, από τις 800.000 ασφαλισμένους, μόνο οι 380.000 με μεγάλη δυσκολία κατορθώνουν να ανταποκριθούν σήμερα. Ο κλάδος των μικρομεσαίων έχει πληρώσει την ύφη πολύ ακριβά, με 300.000 λουκέτα και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που χάθηκαν με το κλείσιμο αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι συνταξιούχοι επίσης δέχονται μια άθλια επίθεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυβερνητικούς παράγοντες που προσπαθούν να συκοφαντήσουν τους σημερινούς συνταξιούχους λέγοντας ότι στερούν πόρους από νέους για να πληρωθούν οι συντάξεις τους. Συγκεκριμένα λένε δουλεύουν τρεις για να πληρώσουν τον έναν. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα γιατί αποκρύπτει την αλήθεια ότι οι σημερινοί συνταξιούχοι ότι έχουν δουλέψει 35 με 40 χρόνια και μάτωσαν για να βγουν στη σύνταξη και είχαν κάνει τα κουμάντα τους και είχαν δημιουργήσει όλα αυτά τα αποθεματικά στα ταμεία. Έτσι νομίζουν ότι αποκρύπτουν την πραγματικότητα, τις κομπίνες του χρηματιστηρίου των Σιμίτιδων και τα PSI του Βενιζέλου που αφαίρεσαν δισεκατομμύρια από τα ταμεία. Αυτή είναι η αλήθεια για τα ταμεία. Το μακρύ χέρι της κλεπτοκρατίας τα ρήμαξε, τα κατάκλεψε και τώρα θέλουν να μετατρέψουν τις συντάξεις σε φιλοδόρημα με τη μέθοδο του επανυπολογισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσεων σκοτώνουν το λαό μας. Θυσιάζουν τις συντάξεις, θυσιάζουν την υγεία του λαού μας, θυσιάζουν την παιδεία, αρχίζουν τους πληστηριασμούς στα σπίτια. Συγκεκριμένα, τα χρόνια αυτά, 9,5 δισεκατομμύρια έχασαν οι συνταξιούχοι από τις τσέπες τους και αφού όλα αυτά πήγαν στις τσέπες των δανειστών. Έχουμε νοσοκομεία χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη ως τον Εύρο, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτικό υλικό. Έχουμε σχολεία χωρίς δασκάλους, χωρίς καθηγητές. Θυσιάζουν όλα αυτά και μόνο για να σώσουν τις 5 τράπεζες. Αν αξίζει τον κόπο να σώσουν 5 τράπεζες, θυσιάζουν έναν ολόκληρο λαό. Και σε λίγο χρόνο πάλι τα ίδια, πάλι μνημόνια, πάλι περικοπές. Αγαπητοί συνάδελφοι, χρέο μας είναι να αντιδράσουμε στις πολιτικές αυτές που φέρνει το τρίτο μνημόνιο που εφαρμόζουν οι νέοι μνημονιακοί κυβερνώντες με τη στήριξη των προηγουμένων που με 222 ψήφους τα ψήφισαν όλοι μαζί σε μια νύχτα χωρίς διαφωνίες και κάνουν τάχα τώρα ότι διαφωνούν. Όλοι μαζί σε μια νύχτα τα ψήφισαν αυτό. Το τρίτο μνημόνιο θα φέρει νέα δεινά καταστροφής στην ήδη διαλυμένη οικονομία. Σαν συνταξιούχοι του ΟΑΕ, διεκδικούμε την επιστροφή των χρημάτων από τη λαϊλασία των ταμείων μας, από το χρηματιστήριο και τα PSI. Διεκδικούμε τον 13ο και τον 14ο μισθό των δώρων που μας έχουν κόψει. Ζητάμε αναβάθμιση της υγείας με προσλήψεις προσωπικού και νοσοκομεία σε νοσοκομεία και ιατρία. Ζητάμε δουλειά για τους νέους ανθρώπους, για τα παιδιά μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλούμε τους νέους, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους να μην συμβιβαστούν με αυτές τις πολιτικές, να αντιδράσουν. Δεν πρέπει να τα δεχόμαστε όλα αυτά με μυρολατρία, με πεσμένο ηθικό και κατεβασμένο κεφάλι. Την κρίση πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν, οι γνωστοί ή άγνωστοι, που βρίσκονται στις λίστες οι διαπλεκόμενοι, οι άνθρωποι των μνημονίων. Σε αυτούς πρέπει να αναζητηθούν τα ισοδύναμα. Αυτούς που έχουν τον πλούτο της χώρας και όχι στο συνταξιούχο και στον εργαζόμενο που ήδη τον έχουν λαϊλατίσει. Πρέπει να βρεθούμε απέναντι στις πολιτικές αυτές που κατάστρεψαν τη χώρα μας και την ίδια μας τη ζωή. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, την κοινωνική ασφάλιση, τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα κατάκτηση των εργαζομένων. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να την καταστρέψουν, πρέπει να τους εμποδίσουμε πάθη θυσία.
Πρέπει να αποσύρουν αυτό το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Γι' αυτό το λόγο καλούμε τον κόσμο να δώσει το παρόν την 5η ώρα 11 στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης για να δώσουμε το παρόν να αντιδράσουμε σε αυτές τις πολιτικές, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό το νομοσχέδιο. Από συζητήσεις που γίνονται με τους συναδέλφους έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι τα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, περικοπή των συντάξεων και η υγειονομική περίθαλψη. Όσον αφορά το πρώτο θέμα τώρα, την υγειονομική περίθαλψη, πληρώνουμε και την πρέπουσα περίθαλψη δεν την έχουμε. Στις συντάξεις μας γίνονται συνέχεια περικοπές και στις κύριες και στις επικουρικές. Λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στα είδη ένδυσης, υπόδεισης, δέκο, στα χαράτσια, οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους. Τώρα, όσον αφορά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχουν πει να εφαρμοστεί στις επικουρικές συντάξεις. Εάν εφαρμοστεί, η επικουρική σύνταξη θα μειωθεί. Θα διατηρηθεί για 2 χρόνια και μετά θα μηδενιστεί. Το καλύτερο όλο είναι να εφαρμοστεί η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος και με μία minimum επιχορήγηση του κράτους θα είναι πολύ καλύτερα. Δεν θα έχουν μείωση. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι ορολογίες, αλλά η καθημερινότητα. Αντίζουμε στην εξαρχείωση και καταλαβαίνουμε ότι οι πολιτικοί μας εμπέζουν. Βασιλεύει η διαφθορά και η φοροδιαφυγή, το κράτος κάνει οργάνωση και μηχανοργάνωση για το καλό όλων μας. Θέλω μόνο να ρωτήσω, επειδή ακούγεται και υπάρχει μία έτσι κατηγορία, είπε και ο κύριος Φράγκος για το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που χτυπούν εντός εισαγωγικών τους συνταξιούχους και λένε κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν βγει πάρα πολύ νωρίς στη σύνταξη. Είναι άνθρωποι που είναι 50 χρονών και 55 και έχουν βγει στη σύνταξη. Αυτό πώς το κρίνεται? Δεν είναι λίγο παράξενο να έχει βγει κάποιος 45 χρονών? Οπωσδήποτε. Το όριο πρέπει να αυξηθεί σε όλους. Δεν λέω για τα 67, διότι αστυνομικοί θα έβγαινε με 42 και 45. Είναι φυσικά και η φύση της εργασίας τέτοια, αλλά όχι όμως και στα 40. Για τα όρια ηλικίες, δηλαδή, δεν διαφωνείτε για να αυξηθούν σε κάποια που ήταν πάρα πολύ... Και αυτές που φεύγουν οι μητέρες ανηλίκων με 15 χρόνια, και αυτό πρόκληση είναι, τουλάχιστον 20 χρόνια. Διαπιστώνουμε ότι παρόλο που όλοι δέχονται περικοπές, στις συγκεντρώσεις που κάνετε δεν έχει πολύ συμμετοχή, όχι μόνο εσείς, γενικότερα στις απεργίες. Πώς το κρίνετε αυτό? Θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει πάψει πλέον να αντιδρά και την θεωρεί ότι ό,τι και αν κάνει οι αλλαγές θα συμβούν? Μπορεί να συμβαίνει και αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι περιμένουν όλοι από τα σωματεία να λύσουν τα προβλήματά τους και αυτοί αναπαύονται στα σαλόνια τους. Στους καναπέδες. Εμείς όταν είχαμε, γιατί έχω πάει σαν πρόσωπο στην Αθήνα γύρω στις 3-4 φορές, μία φορά έγινε το εξής περιστατικό. Ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι για κάποιο θέμα και θέλουν να πάνε στον υπουργό. Και δεν είχαν να κρατήσουν το κοντάρι. Και πήραν 2 από το ΙΚΑ και κρατήσαν το κοντάρι. Και πήγαινε ο υφυπουργός και του λέει ο υπουργός μέσα, τι είδες? Του λέει 2-3 ήταν, 5 έπαιρνε. Και γι' αυτό μας κάνουν καλά. Λοιπόν, να συμπληρώσω ότι θέλουν να ευρωβήσει τον κόσμο γι' αυτά. Γιατί τον έχουν μάθει ότι θα τους αλύσουν αυτά τα προβλήματα και όχι ότι πρέπει να οργανωθεί για τον αγώνα. Από ό,τι βλέπετε, ξανά πάλι στον αγώνα οι συνταξιούχοι. Σε όλη την Ελλάδα την 5η υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Τα προβλήματα είναι γνωστά, τα αναφέρανε και οι συνάδελφοι εδώ πέρα. Ο νέος επαναπολιπολογισμός της σύνταξης θα φέρει νέα δεινά, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αυτοί κόπτονται για την επανακεφαλοποίηση των τραπεζών, ενώ τα μαθηματικά που έχουν πάρει από τα ταμεία πρόσφατα και από τα νοσοκομεία και από τους δήμους δεν μιλάνε λέξη για αυτά τι θα γίνει. Το ΕΚΑΣ καταργείται από τον Μάρτιο του 2016. Οι υπερκοπές στην υγεία είναι αφόρητες. Δεν υπάρχουν, είπε και ο συνάδελφος, δεν υπάρχουν νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία και υπάρχουν ελλείψεις. Πληρώνουμε αδρά και
και ο κόσμος παρακολουθεί θεατής. Καλούμε λοιπόν την Πέμπτη όλοι μαζί, γιατί είμαστε υπεύθυνοι, συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Που τα έχουν πάρει τα λεφτά από εμάς, τα έχουν πάρει τα λεφτά τις φορές μας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν χρωστάμε τίποτα εμείς. Αυτοί κόβονται για τις τράπεζες. Πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να βγούμε στους δρόμους και την Πέμπτη στις 11 ώρες στην κεντρική πλατεία. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Έχουν φοβήσει τον κόσμο με τον τρόπο τους και γι' αυτό δεν βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο. Νομίζω ότι περιμένει να χάσουμε και αυτά που περιμένουμε, που έχουμε πάρει. Αυτά δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Γνωστά είναι τα πλέον, το θέμα είναι να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Καθήκον μας είναι εμάς να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να βγούμε να το προπαγανδίσουμε και εσάς δηλαδή που είστε μέσα μαζική ενημέρωση, να τον ενημερώσουμε.